Αγόρι μου, Όπα, εσύ! τι Πήρα το πάρες iPad, μου! είσαι αυτός με τη φιλοζωική στο YouTube. Είμαι αυτός, όχι με τη φιλεζωική, δεν έχω φιλεζωική, απλά κάνω φιλεζωική δράση. Κάνεις φιλοζωική Μπράβο, δράση, ρε ναι, φίλε, γεια μπράβο, σου, ρε είσαι την καλός. πάρα. Ωραίος, φίλε, βλέπω τα βίντεό σου. Να Κάνεις σε πολύ καλά, καλή μαγκα δουλειά, μου, τι βλέπω συγχαρητήρια, εδώ. συγχαρητήρια, φίλε. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι το μπράβο του κόσμου, ειδικά από νεαρούς, είναι η δύναμή μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, τι πάρες μου, μου δίνετε δύναμη. Είναι Άσε πολύ καλά, δύσκολο αυτό που συνέχισε κάνω. αυτό που κάνεις. Είναι πολύ δύσκολο και όταν βλέπω την αγάπη από την νεολαία, την πάρα μου, ειλικρινά σου λέω, μου δίνεται πολύ μεγάλο κίνητρο. Χαιρόμαστε, Τώρα, φίλε, χαιρόμαστε. Μην κοιτάξετε, αλλά δίπλα σας είναι ένας αλήτης με τατουάζ στο χέρι, τον βλέπω. Μην κοιτάξετε. Θα καρφωθείτε, μην κοιτάξτε. Με τρόπο κοίτα, με τρόπο. Είναι κοντά μας, είναι κοντά μας. Τα φοβόμαστε. Είναι κοντά, το νου σου, το νου Από σου. πού να πάω, προς τα πού να πάω. Κοίτα με τρόπο, κοίτα. Είναι αλυταράδες Τώρα αυτοί λίγο με σοβαρά. τατουάζ. Στο κεφάλι απάνω δεν έκλαψες. Μισό λεπτάκι, θα σου πω. Κάνω live. Δεν φαίνεστε, έχω ένα παράθυρο πάνω. Εάν Ναι. θέλετε, μόνο με τη δική σας τη σύμφωνη γνώμη, το ανοίγω και μιλάμε στο live μου. Ό,τι γουστάρετε εσείς. Το κομπλέ δεν έχουμε Κουμπλέ, θέμα, δεν δεν έχω έχουμε θέμα. πρόβλημα. Θα Είμαστε γίνουν οκ, βιντεάσεις okay, τέλεια. πρόβλημα. Τι πάρες μου, καλώς ορίσατε στο live μου. Πάμε ονόματα πρώτα απ' όλα. Εγώ Γεια είμαι ο σας. Παναγιώτης. Και εγώ ο Παναγιώτης. Εγώ είμαι ο Τάσος. Και ο Ανδρέας. Παναγιώτης Τάσος Ανδρέας. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, Ανδρέα, για να δούμε τι έχεις φτιάξει εκεί πέρα. Εδώ έχω φτιάξει μία κοπέλα. Τώρα θα φανεί πιστεύω. Με λεφτά είναι. Όσο φαίνεται. Ω, ναι, μπράβο. Πω, πω. Ωραίο. Τρομερό. Εδώ μια Ωραία άλλη κοπέλα δουλίτσα. πάλι. Με ένα λιοντάρι. Ωραία δουλειά, μάγκα, ναι. Ωραία, φαίνεται, ναι. Στρουμφίτα εδώ, για Εδώ δυναμία κάτω έχουμε στρουμφίτα. στρουμφίτα. Ωραία, φίλε, στροφίτα είναι όλα τα λεφτά. Είναι η Είναι αδυναμία, όλα ναι, τα εννοείται. λεφτά, είναι όλα τα λεφτά, φίλε. Και από εδώ έχουμε αυτό. Μπράβο, μάγκα, έχεις ωραία δουλίτσα πάνω σου. Μπράβο. Ναι, είναι τρομερό σου, το τουαλισμό που έχει πάει. Και από μέσα δεν το έχεις τελειώσει εδώ ακόμα. Από μέσα θα το κάνουμε τώρα σε κανένα μήνα, θα το τελειώσουμε γι' αυτό. Άντε, με το καλό. Είναι ωραίο, φιλέ. Είναι τέλειο. Εκεί Λοιπόν. να βρει τα σχέδια, να το βρει. Είναι ταξίδι το Τα τατουάζ. Είναι ταξίδι, παιδιά. τρελαίνουμε και το τουάζ. Δεν φαίνεται καθόλου. Έχει και στα πλευρά και στα πόδια. Άλλο στα πλευρά, στα πόδια παντού έχει. Ouch. Ouch. Στα πλευρά, ouch. Δεν έκανες out για το κεφάλι και λες για τα πλευρά. Είναι Έκανα και στα δυνατόν. πλευρά, έκανα και στο κεφάλι. Τι πάρα μου, Ναι. εδώ που είναι δέρμα και κόκαλο, εδώ πονάει. Πονάει, ε. Εδώ πονάει. Τι σχέδιο έχει. Πίσω από τα αυτή δεν έχει καθόλου πλάκα. Εδώ πάνω είναι νεκροκεφαλή του Punisher. Είναι τρομερό. Α, Είναι Πάνισερ. τρομερό. Ναι, εδώ είναι από God of War αυτό εμπνευσμένο, από τον Κράτος. Από κράτος. Εδώ έχω κάνει ράματα, εδώ έχω κάνει αίματα πάνω. Γλυκούτσικα τα τουάζα και Ναι, γλυκούτσικα ρε παιδί είναι μου. καλά τα γλυκά αυτά. Μην τρομάξουμε και κανέναν. Εδώ έχω Χαρτομέτωχο. κάνει άγια σου φίδια, δρεπάνια και πίσω έχω κάτι όπλα. Πώς και αποφάσισες να κάνεις το πρόσωπο πάνω το τουάζ. Αδερφέ, πήγα και λέω στον τύπο που πήγα για να μου κάνει τατουάζ, του λέω καλησπέρα, θέλω να κάνω όλο το σώμα. Ναι, μου λέει οκ. Okay. Βασικά η πρώτη κοπέλα που μου έκανε το πρώτο τατουάζ ήταν αυτά εδώ τα δύο, τα πλαϊνά. Πρώτο τατά στο κεφάλι. Είσαι πολύ δυνατός. Στο κεφάλι, άκου. Πάει να, λοιπόν, φτιάχνουμε το σίδερο και τα λοιπά. Πάει να μου κάνει, μου λέει είσαι γεμάτος, ε. Και τη λέω, όχι, είναι το πρώτο μου, παιδιά. Κόλλησα ότι πέσει το μωτεράκι. Δεν Σωρά, το το είχε λογικό. ξαναδεί. Πρώτο τατουάζ λοιπόν ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν στη μάπα, φίλε. Δεύτερο στη μούρη. Και μετά συνέχισα μούρη εδώ πέρα, κεφάλια και τα λοιπά. Γέμισα το πρόσωπο, μετά πήγα λαιμό, μετά πήγα χέρια και μετά πήγα προς τα κάτω. Άρα είσαι γεμάτος όλους. Δεν έχω κλείσει ακόμα. Από τη μέση και πάνω δεν χωράει ούτε τελεία. Και στα πόδια έχω κάνει τις δύο γάμπες και το ένα μπούτι. Μετά μας πρόλαβε η πανδημία. Κλείσανε όλα, ρε τυπάρες. Κλείσανε όλα. Δεν βρίσκουμε τίποτα. Τι θα γίνει, να πούμε. Εγώ το χέρι τώρα στην πανδημία το έκανα. Α, ναι. Ερχόταν σπίτι, ναι, τον είπα, έλα γιατί θέλω το γεμίσω. Α, μια χαρά, φιλαράκι, έτσι, μια χαρά. Τι να κάνουν και αυτοί, πώς θα δουλέψουν, ρε φίλε. Μόνο. Τι λες τώρα. Και θέλει πολλοί κόσμοι για τα τατουάζ. Ναι, ρε εσύ. Ποια περιοχή είστε, παιδιά? Παπουλάρισο. Λάρισα, τέλεια. Τρομερή Λάρισα, ναι. Μας έπιασε ο σεισμός. Είχαμε σεισμό, παιδιά, Αλήθεια. πάνω. Α, ναι, το άκουσα, αλλά εκεί κουνηθήκατε. Ναι, στο μισό. Αμάν, από το σεισμό είναι αυτό. Όχι, έκανε κάτι Ωρε. ρογμές και απλά Για εμείς απλά το... σημείο το σπάσαμε για να Το πέσει. σπάσατε. Έλα ρε φίλε. Ήτανε χέσιμο η εμπειρία.
Άστα να πάνε. Κοίτα, απλά δεν έχουμε συνηθίσει εμείς εδώ πέρα από τέτοια. Είμαστε γενικά ήσυχα εδώ. Ήταν η πρώτη μας εμπειρία έτσι καλή. Και έχουμε λοιπόν, μια εβδομάδα θα... μας κουνάει συνέχεια. Θα σας πω κάτι. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, οι άντρες πώς φέρονται στο σεισμό. Οι σκληροί άντρες. Έτσι, για να καταλάβετε τώρα, ακούστε εγώ τι έκανα στον πρώτο σεισμό που ένιωσα. Ήταν ένας πολύ δυνατός το 90-89, από ό,τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Όπως βλέπετε, είμαι και. Δεν είχαμε γεννηθεί τότε. Το 98 είχε γίνει. 98, 98, τέλος πάντων, με έχουν γίνει αφταρμάς μέσα. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Άντρακλας που βλέπετε, ήμουνα σε μια εταιρεία και ήμουνα στον. Στο δεύτερο όροφο. Δεύτερο όροφο. Λοιπόν, παιδιά, με το που πιάνει ο σεισμός, βαρβατήλα, το σωστερώνει τώρα, δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Με το που πιάνει σεισμός, έτσι, πάω εγώ τώρα, όπως μας είχαν πει από το σχολείο, αντανακλαστεί κάτω από μια κάσα, παιδιά, και αισθάνθηκα τώρα, δεν ξέρω αν γινόταν αυτό. Εγώ αισθάνθηκα ότι οι ώμοι μου βαράγανε στην κάσα. Τόσο πολύ κούναγε. Και με το που σταματάει, εδώ ξαναλέω, μουσια, μπράτσα κτλ. Παιδιά, με το που σταματάει, λαμά. Δεν πρέπει να ακούμπησα ούτε ένα σκαλοπάτι. Πρέπει να κατέβηκα σαν τις γάτες που πατάνε στον τοίχο στα πλάγια, τις σκάλες. Δεν πρέπει να ακούμπησα σκαλοπάτι. Πρόσεξε τώρα. Κατεβαίνω στο ισόγειο, βλέπω την είσοδο, λέω φως, σώθηκα. Μιλάμε για πανικό, μιλάμε, έκλαιγα και τσίριζα σαν κοριτσάκι. Και την ώρα που πάει να βγω έξω, είχε άλλη μια σκαλίτσα και ξανακουνάει, παιδιά. Φεύγουν τα πόδια. Παιδιά, πρέπει να βγήκα έξω από τη φόρα που είχα πάρει, κούνησε και πρέπει να βγήκα έξω με το σαγόνι. Έπεσα κάτω και βγήκα έξω έτσι, σέρνοντας με τη μούρη. Πετάγομαι πάνω και περίμενα, ξέρεις ρε παιδί μου, να δω κόσμο απ' έξω, ανησυχία κτλ. Παιδιά, ήμουν ο πρώτος σε όλο το στενό που βγήκε. Μιλάμε σε χρόνο ρεκόρ. Ούτε από το ισόγειο δεν προλάβα να βγουν τόσο γρήγορα έξω. Και αφού έφαγα την ντούμπα, γιατί πραγματικά βγήκα κουτρουβαλώντας έξω, βγήκα σοβαρά, χωρίς πλάκα, κουτρουβαλώντας βγήκα, δεν ξέρω καν εκεί πέρα. Σηκώνομαι πάνω, κάνω έτσι. Δεν ήταν κανένας, εντάξει, λέω ωραία, το έχουμε το status, δεν το χάσαμε το status. Και βγαίναν έξω λοιπόν οι άνθρωποι και παίρνω παιδιά το άνετο το στυλ μου. Το νιώσατε, το σεισμό το νιώσατε. Αλλά για πολύ άνεση μιλάμε έτσι. Πολύ άνεση, φίλε. Και χοντρή φωνή και το νιώσατε κι εσείς. Α, εντάξει, εντάξει, μωρέ, σεισμός ήταν, δεν ήταν τίποτα. Παιδιά, είχα χεστεί πάνω μου, έτρεμα τα γόνατά μου, ούρλιαζε και κατέβαινα κάτω και μετά το παίζα αντρίλα. Ναι, εντάξει, μη φοβάσαι, δεν τίποτα. Εντάξει, τόσο χάλια, φίλε. Είμαι πολύ ανέσυχος. Αλήθεια. Να μας κάνεις σεμινάρια γιατί χάνουμε το στάτους, φίλε. Εμείς είχαμε την ίδια αντρική αντίδραση περίπου. Δικοί μου είστε εσείς, εντάξει. Και έτσι ήμασταν μαζί. Και ήμασταν γέτρες μαζί. Ναι. Και τι έγινε, πεταχτήκατε έξω το σπίτι, τι κάναμε. Τρέχαμε στον δρόμο και αυτός εδώ έπινε τον καφέ του ήρμα και ωραία. Γιατί θα σταματήσει, λέει. Να ξέρεις, το πρόβλημα είναι ο καφές. Ο Ανδρέας είπαμε, έτσι. Ναι, ναι. Ο Ανδρέας είναι το πρόβλημα. Εγώ πρέπει να είμαι το πρόβλημα, δεν ξεκινάει. Ρε φίλε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Πώς την πάλεψες. Και άψου μετά είχαμε rapid test με την ομάδα κοντά στο επίκεντρο. Και έπρεπε να πάμε το αυτοκίνητο. Το πήρα κανονικά και πήγα. Έκανα το τεστ και γύρισα. Νορμάλ. Μόλις γύρισε μετά ξανά, ακόμα μια φορά μας κούνησε. Α, ωραία, ήρθες και φέρες το σεισμό μαζί με τον καφέ. Ωραία, κάτι έτσι δεν. Παιδιά, οπότε εγγυημένα, σας το λέω εγγυημένα, τα τατουάζ και τα μουσια δεν σε κάνουν άντρα. Εγγυημένα, το δοκίμασα. Νόμιζα θα πεις, επειδή είμαστε και οι τρεις μαζί, θα ξανακάνει σεισμό. Όχι, ρε, είσαι τρελός. Δεν είμαστε για τέτοια. Απλά σου λέω ότι δεν έγινε άντρας, παιδιά. Γέμισα τατουάζ, μουσια, τέτοια. Άντρας δεν έγινα. Δεν τα κατάφερα. Το τατουάζ είναι στυλ και άποψη. Όποιος μπορεί να το έχει πάνω του. Το τατουάζ, τι πάρα μου, είναι ένας φανταστικός τρόπος έκφρασης. Μπορείς να εκφράσεις την ιστορία σου. Μπορείς να σημαδέψεις το σώμα σου κάτι αγαπημένο σου, τα πιστεύω σου, τα πάντα όλα, ό,τι έχει νόημα για σένα, για πάντα. Την ώρα. Ισχύει. Για πάντα. Και είναι πάρα πολύ όμορφη μορφή τέχνης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, όμως, ίσως να φαίνεται. Και διαφωνώ με τον κόσμο, ρε φίλε, που λέει, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, ρε παιδιά. Είναι πολλοί κόσμος που κράζει τον υπόλοιπο κόσμο που κάνουν τατουάζ. Δηλαδή, έχει γίνει μόνο ένα τατουάζ. Εντάξει, έχει γίνει μόδα το τατουάζ. Να σου πω κάτι. Καλά έκανε. Δηλαδή, δεν θα κράξω κάποιον που είμαι γεμάτος έτσι. Δεν θα κράξω κάποιον που πάει να κάνει ένα τατουάζ που είναι, ξέρεις ρε παιδί μου, trend εκείνη την ώρα. Γούσταρες, το έκανες. Υπήρχε παλιότερα μία αντίληψη. Αυτοί που είχαν ξεκινήσει από πιο παλιά τατουάζ, εμείς που ξεκινήσαμε πιο μετά, μας βλέπαν και καλά ρε παιδί μου. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Απαξιωτικά μεγάλο το τατουάζ. Δεν είναι VIP club. Το τατουάζ είναι κάτι που μπορεί να το απολαύσει ο καθένας.
με τους δικούς του όρους. Εσείς τι λέτε? Οποιοςδήποτε δεν μπορεί να κάνει τατουάζ. Είτε κάποιος κάνει τατουάζ, είτε κάποιος φοράει κόκκινα ρούχα, πράσινα ρούχα, είτε οτιδήποτε, είτε να αρέσει ένα ακριβό αυτοκίνητο, ένα φθηνό, είναι η άποψη του καθενός. Άρα δεν μπορείς να κρίνεις τον άλλον. Άμα πάρεις ακριβό αυτοκίνητο, θα σε περάσω με burnout, να το ξέρεις. για να σου χαλάσω την ψυχολογία και μόνο. Θα σε περάσω με φρένα. Θα πιάσει εκεί καμιά 250 και θα σε περάσω με φρένα. Μηχανάκι. Να σου πω εγώ. Ναι, εγώ μην τα αποτόλισα. Τη γνώμη μου. Για πες. Δεν θέλω να ξεπεχάλω την κουβέντα σε όπου μου ζητάνε τη γνώμη για το τουάζ. Οκ. Μου αρέσει να τα βλέπω πάνω σε άλλους. Το βλέπω ωραίο, είναι όμορφο. Δηλαδή τον Αντρέα εδώ πέρα που το βλέπω, κάνει και το τουάζ, λέω ρε φίλε τι ωραίο το τουάζ, κάνει σου πάει πολύ. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Αλλά στην ιδέα να κάνω εγώ πάνω μου, δεν ψήνω με αυτό. Απλά, όχι, δεν το κατακρίνω ούτε. Απλά δεν θέλω γουστάρεις. Να κάνω τουάζ πάνω μου. Δεν έχω κάνει κανένα ακόμα. Είναι και σεφ. Αλήθεια, πρέπει να είσαι μοναδικός στον κόσμο. Μου λένε είσαι μάγκερας και δεν έχεις κανένα τουάζ. Οπότε για να ξεχωρίσεις, μην είσαι έτσι όπως είσαι, θα είσαι ο μοναδικός σεφ που δεν έχει τατουάζ. Θα κάνεις όνομα. Μάλλον κάτι έτσι θα κάνει. Μπορεί. Θα σου βγάλουμε και παρατσούκλι. Πώς είπαμε, θυμίσαι με το όνομά σου, Παναγιώτης. Παναγιώτης ο Άδειος, όχι αυτό δεν ακούγεται ωραία. Παναγιώτης ο Άγραφος. Έτσι. Θα το βρούμε κάπου. Με... Τώρα θα σου πω και εγώ την άποψή μου. Πες μου να το βάλω όνομα στο Instagram μετά. Κάτσε να σου δείξω το τατουάζ που έχω κάνει πίσω στην πλάτη, θα σας αρέσει. Α, έχω εδώ πέρα. Μη μου βάζεις ιδέες. Περίμενα. Βρήκα πιο εύκολα βρήκα αυτό που κάνει μπροστά. Αυτό που κάνει μπροστά είναι αυτό εδώ. Αχ, δεν φαίνεται καλά. Φαίνεται το... Ναι. Βασικά φαίνεται σαν μπουρδα φαίνεται. Ναι. Αν βλέπω καλά, είναι ο κράτος με τα σπαθιά ή όχι? Όχι, δεν είναι κράτος, είναι εδώ κάτι φαίνεται. Φαίνεται. Είναι ένας άγγελος τιμωρός, βλέπεις, με τα φτερά. Με τα φτερά, ναι, ναι. Είναι ένας άγγελος τιμωρός. Είναι... έχει μια φιλοσοφία όλο το... Είναι τρομερό το concept. Ωραίο. Thank you, φιλαράκι, thank you. Και πίσω πλάτη... Πίσω πλάτη έχω αυτό εδώ, κάτσε να το δείξουμε τώρα κάπως. Είμαι εγώ με το σκύλο μου. Και από τη μία μεριά που είναι ο λύκος, είναι ο κόσμος των ζώων. Από την άλλη μεριά είναι ο κόσμος του ανθρώπου, που είναι το παιδάκι, στην αγνή του μορφή. Και στη μέση είναι η ένωση των δύο κόσμων και η αρχή που τα ξεκίνησε όλα. Και στο σβέρκο τα βλέπεις τα όπλα. Ναι. Πρέπει να γυμνάζεσαι λίγο. Αδερφέ, γυμνάζομαι. Κανονικά είμαι του μπανάκι, αλλά τώρα έχω γίνει κουράδας και θα το διορθώσω. Ξεκίνησα προπόνηση. Είμαι έτσι κανονικά. Ναι, κανονικά είμαι γορίλας. Αυτός σουρλιάζει από το σεισμό. Ποιο, το φούσκωμα. Αυτός σουρλιάζει από το σεισμό και έτρεχε. Σαν κοριτσάκι, φίλε, αφού μετά... Μετά έψαχνα να βρω ποιο κοριτσάκι κατέβαινε μαζί μου, αλλά εγώ έκανα έτσι, δεν έκανε κοριτσάκι. Και επίσης το κάνω αυτό και να βλέπω θρίλερ. Οπότε αποφεύγω. Είσαι δικός μου. Αποφεύγω πρώτο ραντεβού, αποφεύγω να πάω με κοπέλα σε σινεμά, γιατί άμα παίξει κανένα θρίλερ, έχω χάσει το στάτους του άντρα πανηγυρικά. Έτσι, θα μου κάνει τον κολαράκου. Έτσι, άντε παιδάκι μου, άντε πήγαινε, θα μου λέει τώρα στη μαμά. Πάσε περιπέτεια μετά, να είσαι σίγουρο. Κάτσε να κάνουμε και λίγο flex, περίμενε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι, γενικά ασχολούμαι με ζωάκια, σκυλάκια, όπου μπορώ να κάνω καλό, γατάκια, όπου μπορώ να βάλω το χέρι μου. Υπάρχει κόσμο εδώ... που βοηθάει. Ναι, έχει κόσμο που βοηθάει, έχει πολύ ευαισθητοποιημένο κόσμο. Απλά είναι λίγο παράξενο γιατί η φιλοζωία έχει βγάλει πολύ άσχημη εικόνα προς τα έξω. Δηλαδή την αντιπροσωπεύουν με φανατισμό και τέτοια. Και τέλος πάντων να κάνεις κατά. Αλλά ναι, εγώ που το κάνω σωστά, που το κάνω ωραία, σκέψου ο νόμος που άλλαξε, το μάθατε που άλλαξε ο νόμος. Έγινε κακούργημα η κακοποίηση ζώου. Άμα κάποιος χτυπήσει, βασανίσει ζώο, μπαίνει φυλακή. Εγώ το κάνω αυτό. Γιατί άμα δεις. Όχι, ρε, τώρα έγινε. Άμα γράψεις Παναγιώτης Μήλας και Βορύδης
Γράψε και θα σου φέρει τη φωτογραφία που είμαι δίπλα στο Βορύδι με τις τατουαζάρες, έτσι θα πεθάνετε στο γέλιο, παιδιά. Σαν τον μπράβο του, με θα πεθάνετε στο γέλιο. Λοιπόν, εδώ είναι για εμένα που μιλάγαμε για άντρες πριν, γιατί ξέρεις, τους θαυμάζω, μακάρι να ήμουν. Λοιπόν, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλα μπράτσα έχεις, ούτε τα μουσια ούτε τα τατουάζ. Σημασία έχει οποιασδήποτε μορφής δύναμη και αν έχεις, είναι χρηματική, είναι το μυαλό σου δυνατό, είναι η ψυχή σου δυνατή, είναι τα μπράτσα σου δυνατά. Δεν σε χαρακτηρίζει η δύναμη, αλλά ο τρόπος που τη χρησιμοποιείς. Οπότε, τα δικά μου τα μπρατσάκια τα χρησιμοποιώ για τέτοια που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, εδώ είχε χτυπήσει ένα γατάκι, το είχε χτυπήσει αυτοκίνητο, το έσωσα, το πήγα κλινιατρίο, έγινε καλά, υιοθετήθηκε. Απλά είχε πάει κάτω από ένα αυτοκίνητο με σκασμένα λάστιχα και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε. Και σήκωσε το αυτοκίνητο. Κάνε πλάκα. Έτσι σηκώνω εγώ την καρέκλα. Το σήκωσε με τέτοια άνεση. Ναι. Εντάξει, ας πω κάτι. Άμα με βάζει να το ξανακάνω, δεν ξέρω αν μπορώ. Αλλά επειδή ήταν το γατάκι από κάτω τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Άμα ξανά ήταν γατάκι, θα το ξανάκατσε. Ναι, πολύ πιθανό. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε ψυχούλα χρειαζόταν βοήθεια κτλ. Εκεί ναι. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη δύναμη, λιπάρες μου. Και το χρησιμοποιείς με πολύ όμορφο τρόπο. Μπράβο. Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά. Θα σας γράψω το live, άμα κουστάρετε να μπείτε. Είναι Παναγιώτης Μίλας live streams. Το έγραψα εδώ πέρα. Κάθε μέρα στις 9 κάνω live. Κάθε μέρα. Και είναι πολύ παρείστικο το live μας. Δεν έχει βρει σχέση, είμαι family friendly και έχουμε παρεούλα. Δηλαδή, άμα μπει κάποιος στο chat και γράψει κάτι, θα το διαβάσουμε, θα απαντήσω. Έχω πολύ αλληλεπίδραση με το κοινό. Αυτό που βλέπετε τώρα γίνεται και στο live. Α, ωραία. Όποτε γουστάρετε. Στο YouTube, κοπρόσκυλε, να μπείτε να κάνετε εγγραφή. Όποτε γουστάρετε. Εγώ έχω κάνει. Να περάσετε. Α, ωραία. Είναι καινούριο κανάλι αυτό. Δεν ξέρω. Είναι κανάλι που κάνω μόνο τα live. Εσύ έχει κάνει στη μηχανή, σε βλέπω. Έβλεπα ένα βίντεο και έκανα σε αυτό το κανάλι. Πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια στο Παναγιώτη Μίλα στο Σκέτο. Είναι το μεγάλο κανάλι αυτό. Α, δεν έχει κάνει άλλο. Έχω κάνει άλλο για τα live μόνο. Παναγιώτη Μίλα live trips. Εκεί είναι το παρεάκι μα. Το MedTV συμπαρεάκι που είναι. Άγια σου. Και έχω και ένα. Διαβάμαστε. Έτσι, μπράβο. κάντε έτσι. Χαιρετίστε τον εαυτό σας. Λοιπόν, κοιτάξτε το chat. Πάρε μου στο chat. Θέλω καρδούλες για τα παιδιά να γεμίσει από τα κορίτσια, ειδικά από τα κορίτσια. Κοριτσάρες, κοιτάξτε τι αγόρια σας έχω. Θέλω καρδούλες παντού. Καρδούλες για τα κόρια μας εδώ πέρα, παρακαλώ πολύ. Καρδούλες να γίνει χαμός. Το σχόλιο και... του Μάριου είναι όλα τα λεφτά. Φαίνεται τόσο πλάνο που του σηκώνει. Τι λέει. Τι λέει. Στο βίντεο, έμορε σιγά, ένα μάξι είναι σιγά. Τι. Το σηκώνει. Απλά. Γεια σου, Φανή. Από Φελιζόλ. Από Φελιζόλ. Παιδιά, η Φανή είναι 1,82. Μας ρίχνει σε όλους μας. Δεν μας παίρνει. Στο ύψος μου. Ναι, εγώ πρέπει να ανέβω σε σκαμπό. 1,82. Εσύ ποιος, πώς είπαμε. Τάσος. Τάσος, μπράβο, Τάσος. Τάσο, 1,82 είσαι. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, βγάλε τον από το πλάνο σου παρακαλώ πολύ, μην τον βλέπω. Ναι, φύγε. Να κάτσουμε εδώ πέρα κοντούλιδες εμείς. Έτσι, μπράβο. Κάτσε να μιλήσουμε εμείς οι υπόλοιποι. Το άντερ 1,80. Που έχουμε κοινά να πούμε. Παιδιά, τα γυναικάκια στη Λάρισα τι λένε. Είναι προσεγγίσιμες, ανταποκρίνονται, είναι λίγο δύσκολες. Τι γίνεται. Θέλουν να ανταποκρίνονται. Άμα βρεις τρόπο να τις προσεγγίσεις, δηλαδή, θα καταφέρεις να τις ρίξεις, πιστεύω. Καλά, εγώ άμα βρω τρόπο, άμα πάω κοντά, θα φάω σπρέι πιπεριού στη μάπα. Δεν μιλάμε για μένα, για εσάς που είστε ωραία παιδιά μιλάμε. Έτσι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν. Ο κόσμος όταν σε βλέπει έτσι έξω που δεν σε γνωρίζει, όχι όπως εμείς τώρα που σε γνωρίσαμε, πώς αντιδράει όταν σε βλέπει έτσι μετά το άσχημο αυτό, πρόσωπο. Αυτό, αδερφέ, έχει πολύ πλάκα. Αυτό πραγματικά, άμα είμαι σε ένα χώρο που δεν με γνωρίζουν, πρέπει να είσαι πίσω στα 2 μέτρα και να βλέπεις αντιδράσεις. Είναι, θα σου πω τι αντιδράσεις έχουμε. Θα σου πω, δεν μου μιλάνε, ρε, ποιος θα μου πει τίποτα. Απλά είναι τα βλέμματα. Είναι, βλέπεις, υπάρχει λοιπόν ο θέλω να κοιτάξω. Μάλλον δεν θέλω να καρφωθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω. Κάνει αυτό. Και δεν μπορεί τελικά. Δεν μπορεί. Θα κοιτάξει. Δεν μπορεί. Υπάρχει ο προσπαθώ να το παλέψω να μην καρφωθώ.
Κάνει Ναι, έτσι. ευτυχώς. Υπάρχει ο περνάμε την παρέα μου και τη σκουντάω για να δει, αλλά με τρόπο. Και μετά ξέρεις, από εκεί που σε κοιτάει ένα κεφάλι, μετά γυρνάς και σε κοιτάνε τέσσερα κεφάλια, πέντε. Τα αισθάνεσαι το κεφάλι, όλα. Υπάρχουν οι γριές. Ναι, οι θίτσες που καμιά φορά τσιμπάνε το σαβρουδάκι, το κάνω λίγο έτσι προς το μέρος μου, σου λέει κάτσε να το είπα για πίσω μου. Ναι, ναι, κάτσε να δούμε, θα αφρίσει τώρα, θα κάνει αυτός. Παιδιά, έχει πολύ πλάκα γενικότερα και είναι εμπειρία. Όταν είχα κάνει αυτό το τατουάζ είναι αίματα. Μην το κοιτάς τώρα, έχει κάτσει. Έχει κάτσει, παιδιά, θα το βρω. Έχω βάλει κόκκινο, θα το βρω φωτογραφία να το δείτε όταν το είχα κάνει πρώτη μέρα. Άκου σκηνικό τώρα. Μου έχει κάνει λοιπόν η κοπέλα που ήταν να μου κάνει το τατουάζ, της λέω: άκου, θέλω να πηγαίνω στον καθρέφτη το πρωί, να με κοιτάζω και να τρομάζω και να κάνω έτσι το αίμα, να το σταματήσω. Τόσο ρεαλιστικό, της λέω: το θέλω. Ναι. Παιδιά, μου κάνει το τατουάζ και καθόμουν λοιπόν και τρικύρεκα στον καθρέφτη και ανοίγει η πόρτα, ο καθρέφτης ήταν στην πόρτα δεσυρώμενη. Ανοίγει η πόρτα και είναι ο τύπος που έχει το μαγαζί. Και είναι με τον καφέ του. Και κάνει. Με κοιτάει έτσι και μου λέει «Ας το λύκο», μου λέει, εσύ μου λέει «Με τρόμαξες, παιδιά». Και νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα. Λέω «Εντάξει», λέω «Και καλά ρε παιδί μου, τόσο τατουαζάρα που τρόμαξε ο τύπος». Λοιπόν, μισό λεπτάκι να καταλάβετε τι εννοούσε. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν ήξερε τι τατουάζ θα κάνω και μπήκε μέσα και με είδε έτσι. Παιδιά, θα πάσετε πλάκα. Καλά, κάτσε, κάτσε, περίμενε, γιατί δεν πάει ο νου σου. Τώρα έχει κάτσει το σχέδιο και το έχω αλλάξει λιγάκι. Παιδιά. Φαίνεται σε ράματα. Παιδιά, κοιτάξτε. Ναι, ρε, τι ναι. Τι λες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σαν να έχεις πέσει από μηχανή και να σέρνεσαι με το κεφάλι απλά. Παιδιά, το βλέπετε πως είναι. Είναι λες και είναι σταγόνα πάνω από το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι τρομερή δουλειά πάντως. Φοβερή δουλειά, εντωμεταξύ είχε όλα που έχει ένα τραύμα, ήταν λίγο πρισμένο, γιατί πρίζεται εδώ πέρα πάνω, έτσι. Ναι. Και ήταν και γυάλιζε από την αλήθεια που είχαμε βάλει και ήταν παιδιά ίδιο, ίδιο. Λοιπόν, αυτές οι τρεις μέρες, παιδιά, πέθανα, έβγαινα στον δρόμο έξω και χτύπαγα τα χέρια μου, άντε θα ακούσουμε τώρα, όποιος με έβλεπε, μου έκανε, τι έπαθες. Και λέω, άσε, τι μπούρδες σου έλεγα. Έχω τέσσερα σκυλάκια. Με ρίξαν τα σκυλιά μου κάτω και έπεσα με τη μούρη. Και έκαναν έτσι. Ή τους έλεγα, ξέρω εγώ, μάλωσα με τέσσερα άτομα, έδινα τους τρεις και ο τελευταίος μου πέταξε πέτρα φεύγοντας. Ό,τι βλακεία μου κατέβαινε στο κεφάλι, την έλεγα, την ξεστόμιζα, παιδιά. Το διασκέδασε και... πολύ κι εσύ. Φίλε, ήταν η αγαπημένη μου στιγμή. Πέθαινα, σου λέω, και όταν έβλεπα, έλεγα την μπούρδα και προσπαθούσα να κάνω το στόμα μου έτσι. Για να μην γελάσω. Και μόλις έβλεπα το. Εκεί δεν μπορούσα, ρε παιδιά. Εκεί γέλεγα. Εκεί το έχανα. Μα λέω, ρε παιδί μου, πες ότι με έριξε ο σκύλος μου κάτω. Θα έβγαινα έτσι με τα αίματα και θα προχωρούσα στον δρόμο, ξέρω εγώ τι. Εντάξει, δεν την έχει και τίποτα. Ναι, τόση τεσοστερόνη, σιγά τώρα. Αίματα και τέτοια. Ίσως ήταν τα μπράτσα που το έκαναν αυτό. Πολύ πιθανό, ναι, που να ξέραν. Και η αλήθεια είναι τώρα τι να καταλαβαίνεις, ότι έκανα αίματα στη μάπα τατουάζ για πάντα, μόνιμα. Αυτό είναι χειρότερο ακόμα, άμα του το έλεγα δηλαδή. Είναι λιγάκι χειρότερο εδώ που λέμε. Φαίνεται ακόμα κόκκινο. Εδώ πέρα πιο πάνω. Το άλλαξε πάνω. Το έκανε σαράμα. Το έκανε σαράμα. Το έκανα, όχι, το έκανα μεγαλύτερη πληγή και έβαλα δύο σταγόνες αντί για μία. Γιατί να μοιάζει λίγο με αυτό εδώ πέρα. Να έχουν κάποια ομοιομορφία. Βλέπεις που κατεβαίνουν δύο σταγόνες τελικά και από εδώ πέρα έχει δύο γραμμές. Για να έχει μία ομοιομορφία το έκανα αυτό. Αλλά δεν κρατάει χρώμα το κεφάλι, παιδιά. Έχει κάτσει το χρώμα πολύ. Δεν κρατάει χρώμα. Αλλά παρόλα αυτά, και για να καταλάβετε τι σημαίνουν αυτά, τα ράματα και τα αίματα, γιατί όλα έχουν μια σημασία, και εδώ πέρα έχω την νεκροκεφαλή του Punisher στο κεφάλι, είναι ότι αφού από μόνος μου σημάδεψα τον εαυτό μου για πάντα με ράματα και αίματα, δεν πρόκειται να φοβηθώ, εννοείται, να μπω σε μια μάχη για να προστατέψω ένα πλασματάκι. Τι αφοβηθώ, μην κάνω σημάδι, τι αφοβηθώ, μην μου κάνουν ράματα, μην με κόψουνε. Ακριβώς, αφού το έκανα μόνος μου για πάντα στον εαυτό μου, για πάντα. Είναι ένα σημάδι της δέσμευσής μου, πόσο ταγμένος είμαι στο να υπηρετώ τις ψυχούλες αυτές και όπου υπάρχει ανάγκη. Και αστέγους έχω βοηθήσει και παιδάκια και όπου υπάρχει ανάγκη. Έχω πολλά βίντεο στο κανάλι το μεγάλο, έχω πάρα πολλά βίντεο. Άμα γράψετε Παναγιώτης Μήλας, θα βαρεθείτε να βλέπετε.
Οπότε τα κομπενάκια είναι λίγο ξινούλικα. Εγώ έκανα εγγραφή σε αυτό που έπαλε τώρα που έγραψε. Να κάνετε εγγραφή κοπρόσκυλα όλοι. Είναι, να σου πω, είναι ξινούλικα λοιπόν τα κομπενάκια, έτσι. Είναι ξινούτσικα. Είναι κοπρόσκυλα είμαστε λοιπόν. Έτσι. Είναι ξινούτσικα λοιπόν τα. Ο, το χάσαμε πάλι. Καταρχήν για να δούμε ρε παιδιά, τι ώρα είναι. Αυτό το όμε παιδιά μας έχει πουλήσει πάρα πολλές φορές. Για να δω τι ώρα είναι. Φάνη! 10 και μισή είναι. Α, οκ. Okay.